Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, μία στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου και μία στην πλατεία Ελευθερίας από το ΠΑΜΕ, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων που είχαν εξαγγελθεί. Η κατάσταση είναι τραγική και υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Είναι η μοναδική χώρα που ανακοινώνει ο εκάστοτες υπουργός ή πρωθυπουργός τον ελάχιστο μισθό και δίνει αποτέλεσμα διαβούλευσης των κοινωνικών φορέων, είτε εργοδοτών είτε εργαζόμενων. Αυτό συνέβαινε μόνο στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Αγώνας ο οποίος δίνουμε είναι πολυμέτωπος. Το παρόν έδωσαν εργαζόμενοι, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, που έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι εκτός από την αύξηση μισθών, ζητούμενο είναι οι συλλογικές συμβάσεις και ταυτόχρονα η ασφάλεια στην εργασία. Σήμερα βρισκόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στον πόλεμο που έχει κηρύξει ενάντια στους εργαζόμενους η κυβέρνηση και η εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς. Διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να μας δώσουν πίσω τις κλεμμένες μας τριετίες από το 12. Δεν πάει άλλο! Μόνο μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, τα εργατικά δυστυχήματα που καταγράφηκαν ήταν περισσότερα από 10. Με τους συνδικαλιστές να ξεκαθαρίζουν πως δεν είναι δυνατό να μπαίνει σε κανένα καντάρι η ασφάλεια ή η απειλή της ανθρώπινης ζωής. Για τους 11 νεκρούς που έχουμε μέσα σε 23 μέρες, ήδη οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει μια απέραντη κοιλάδα των τεμπών. Λέμε ως εδώ, μόνο εμείς θα ασπιστούμε τον εαυτό μας. Η κυρία Ειρήνη εργάζεται σε ξενοδοχεία 28 χρόνια. Σήμερα η παρουσία της στην κινητοποίηση, όπως είπε, ήταν μονόδρομος. Το τελευταίο της επίδομα ανεργίας, που είναι και τα τελευταία χρήματα που έλαβε, ήταν τον περασμένο Ιανουάριο. Από τότε, όπως λέει, κανείς δεν νοιάζεται αν η ίδια και η οικογένειά της μπορούν να ζήσουν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τίποτα δεν μπορεί να μείνει. Τίποτα. Διότι τα έξοδα είναι τόσο πολλά. Η βενζίνη επίσης ακριβή. Δεν έχουμε και διεξόδου σε κάτι. Να λάβουμε κι εμείς μερίδιο από την τεράστια πίτα του τουρισμού, ζήτησαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Πέρσι είδαμε στο προϋπολογισμό να αναφέρουν ότι υπάρχει 6 δις πλεόνασμα το οποίο προέρχεται από τον τουρισμό. Είδαμε όμως ότι δεν έδωσαν ούτε 1 ευρώ στους εποχικούς εργαζόμενους και μας άφησαν για άλλη μια φορά στην πείνα και στην ανέχεια. Δραματικό μήνυμα έστειλαν και οι συνταξιούχοι που στηρίζουν, όπως είπαν, τον αγώνα των εργαζομένων. Αυτό που τόνισαν ήταν ότι εκτός των άλλων πληγών που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια και την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, ο εξαναγκασμός να οδηγούνται συνταξιούχοι με 400 και 500 ευρώ σύνταξη στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία αποτελεί θηλιά που άρχισε ήδη να τους πνίγει. Δεν είναι επιλογή το απογευματινό χειρουργείο. Εκβιάζονται και δεν είναι νόμιμο. Και το καταγγέλουμε από εδώ. Με στάση εργασίας, στην κινητοποίηση στην πλατεία Ελευθερίας συμμετείχαν και οι υγειονομικοί. Ζητάμε ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό, χωρίς να μπαίνει η λογική του κέρδους και η λογική του πελάτη.